Την Κυριακή που μας έρχεται διοργανώνεται στο Αιγίνιο Συλλαλητήριο με στόχο την απελευθέρωση της Εθνικής Οδού από τα πλέον παράλογα και ασυμβίβαστα σε κάθε ηθικό και νομικό κανόνα διόδια. Πρόκειται για την κορύφωση των κινητοποιήσεων που συνεχίζονται για έκτη εβδομάδα και που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Τότε η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει τη λειτουργία των διοδείων Αιγυνίου, των διοδείων που παραβαίνουν τι αρχέ τη ελεύθερη κυκλοφορία, παρακόλληση με δύο ουρέ σε διπλανά διόδια και του δικαιώματο επιλογή οδού χωρί τέλη, δεν υπάρχουν ούτε μπορούν να γίνουν παράπλευροι οδοί, που ερημώνουν τουριστικά, οικιστικά και παραγωγικά το νομό, που δημιουργούν εφιαλτικέ συνθήκε κινδύνων ατυχημάτων στου οικισμού που επιλέγουν τροχοφόρα για να τα αποφύγουν. Στι 28 Φεβρουαρίου χρειάστηκε να επέμβουν τα ΜΑΤ, να ξυλοκοπήσουν, να συλλάβουν, να ασκήσουν διώξει στη Δημοτική Αρχή Πίδνα Κολυνδρού για να λειτουργήσουν τα διόδια αυτά. Και από τότε, με τη φύλαξη των ΜΑΤ, η διαρκή παρουσία εκατοντάδων πολιτών συνεχίζεται εκεί παρά το κρύο και τη βροχή, παρά τι κασάνδρε περί απογοήτευση και ματαιότητα του αγώνα. Και για το συλλαλητήριο τη Κυριακή υπάρχουν οι απόψει αυτέ. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ό,τι και αν κάνετε, τα διόδια θα λειτουργήσουν. Ή ακόμα και πιο ακραία. Αυτέ οι συγκεντρώσει είναι για να φορτογραφίζονται και να προβάλλονται οι πολιτικάντιδε. Απέναντι σε αυτέ τι δικαιολογημένε ανησυχίε τίθεται το ερώτημα. Δεν φαντάζεστε μια μορφή συλλαλητηρίου που μπορεί να κλονίσει τη δίθεν σταθερή απόφαση λειτουργία διοδείων. Η απόφαση είναι ότι προφανώ υπάρχει. Είναι μια δυναμική συγκέντρωση με πολλού βουλευτέ και θεσμικού, με δημάρχου και δημοτικά συμβούλια μπροστά και κυρίω με πολλέ χιλιάδε κόσμο. Όμω κάτι τέτοιο σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό ο φανταστικό διάλογο όμω δίνει και την προοπτική. Την Κυριακή να έρθουν χιλιάδε. Να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει την απόφαση αναστολή λειτουργία. Να δημιουργήσουμε τι συνθήκε ώστε τα μάτ ούτε καν να εμφανιστούν. Να με δυναμικά και ειρηνικά τη διαμαρτυρία για την απόφαση του αγώνα για το μέλλον του τόπου και των παιδιών. Την Κυριακή έχουν κληθεί όλοι οι Έλληνε βουλευτέ και όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι τη περιοχή. Όμω, ο πρώτο ρόλο και ο λόγο είναι σε όλου εμά του απλού πολίτε. Αυτή η Κυριακή είναι η ευκαιρία μα. Είναι η ιστορική ευκαιρία τη πιερία, καταλήγει ο κ. Νταλιούδη, μέλο τη Επιτροπή Αγώνα του Δημοπίδνα Κολυνδρού κατά των Διοδίων.